Φιλοξενώ τον κύριο Κλήτο Παπαστηλιανού, επιστημονικό λειτουργό στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δανιήλ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τους ακροατές τώρα. Αυτές οι διαμαρτυρίες θα βοηθήσουν να αλλάξουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να είναι ειλημμένες αποφάσεις? Αυτό απομένει να το δούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμη και αν υπήρχε πρόθεση προώθησης ειλημμένων αποφάσεων, οι μαζικές διαμαρτυρίες και η έκφραση της κοινωνικής βούλησης για αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία της Χερσονήσου ΑΚΑΜΑ, αν μη τι άλλο, θα ληφθούν ουσιοδός υπόψη κατά την λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων. Αν θα ληφθούν αποφάσεις, αν δεν λήφθηκαν ήδη οι αποφάσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Δανίλη. Ναι, παρ' όλα αυτά είδαμε πολύ κόσμο και σε συνθήκες αρκετά ψηλές, καιρικές συνθήκες για την εποχή, σε συνθήκες καύσωνα θα λέγαμε, να βγαίνουν στους δρόμους με κρουστά, με πλακάτ, με διάφορους τρόπους να υψώσουν τη φωνή τους για να σωθεί ο ΑΚΑΜΑΣ ή να μείνει ως έχει ο ΑΚΑΜΑΣ. Μπορεί να παραμείνει ως έχει? Μέχρι πού φτάνουν οι δικές σας κόκκινες γραμμές? Πού αρχίζουν και πού καταλήγουν? Εγώ θεωρώ ότι ο ΑΚΑΜΑΣ δεν πρέπει να παραμείνει απλά ως έχει. Ο στόχος διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην περιοχή, οι οποίες προστατευόμενες περιοχές, με συγχωρείτε, είναι δύο. Είναι η ειδική ζώνη διατήρησης για τους οικοτόπους και την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα, και η ζώνη ειδικής προστασίας για την Κτηνοπανίδα. Ο βασικός στόχος διατήρησης για αυτές τις δύο περιοχές είναι όχι απλά η διατήρηση, αλλά η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης. Ναι. Και όπου είναι δυνατόν και όπου χρειάζεται, η αποκατάσταση των οικοτόπων ή της κατάστασης διατήρησης των ειδών για τα οποία έχουν καθοριστεί αυτές τις περιοχές. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Δυστυχώς τα πράγματα ως έχουν αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, οι προτινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του αναθεωρημένου τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Επίσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, μάλλον κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά από σημαντικές πρόνοιες και ζώνες, οι οποίες είχαν υποβληθεί ακριβώς ένα χρόνο πριν, είχαν αξιολογηθεί. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στην επίσημη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, αναφέρει ότι θα επιφέρουν σοβαρές αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή. Ναι. Δυστυχώς, αντί να βελτιωθούν, υποβλήθηκαν σχεδόν ως είχαν υποβληθεί και πέφτουν. Το αναθιερωμένο τοπικό σχέδιο περιλαμβάνει κάποια δόμηση, περιλαμβάνει ανάπτυξη, ανέγερση κατοικιών σε επισκέψιμους χώρους, περιλαμβάνει χωροθέτηση και εξειδικευμένες αναπτύξεις κοντά σε προστατευόμενα σημεία. Αυτό δεν μπορεί να εκμηδενιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Ακριβώς. Και να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Η δόμηση και η ανάπτυξη από μόνες τους δεν είναι κάτι κακό. Σίγουρα. Η δόμηση και η ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν και να καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, είτε στεγαστικές, είτε παραθεριστικές και τουριστικές. Ναι. Ή οποιασδήποτε άλλες χρήσεις γης πρέπει να υπάρχουν σε μια περιοχή. Γεωργικές, κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα με τις πρόνοιες τις οποίες προανέφερα και ορθά αναφέρατε κι εσείς κάπως πιο συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα οι πολιτικές ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας και επισκέψης μαυροχρήματος, πρόκειται για δύο τύπους ανάπτυξης οι οποίοι εξ ορισμού χωροθετούνται εκτός ορίου ανάπτυξης. Αυτό αυτόματα προϋποθέτει τη διάσπαστη δόμηση. Ναι. Άρα το πρώτο ερώτημα που τίθεται όσον αφορά αυτές τις δύο πρόνοιες είναι: αυτό θέλουμε για τη Χερσόνησο ΑΚΑΜΑ? Θέλουμε οργανωμένους οικισμούς και συμπαγή δόμηση, ή θέλουμε διάσπαστη δόμηση εκτός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων? Επίσης, αναφέρατε πολύ ορθά τις τρεις περιοχές χωροθέτησης εξειδικευμένων αναπτύξεων, δηλαδή μεγάλης έκτασης αναπτύξεων,
με σύνθετες κρίσεις. Είναι σε κάποιο φαράγγι, είναι σε βράχους, εκεί που είναι η ίνια. Ουσιαστικά χωροθετούνται, η μία χωροθετείται πλησίων των φαραγγιών του Νέου Χωριού και της Ανδρολίκου, η άλλη χωροθετείται πλησίων των βράχων της Ίνιας και η τρίτη χωροθετείται πλησίων των φαραγγιών των Πάνω Αρόδων και του Κάθητα. Άρα το ερώτημα που προκύπτει όσον αφορά αυτές τις πρόνοιες είναι, θέλουμε να δούμε αυτό που είδαμε στις θαλασσινές πηγές πριν από μερικά χρόνια πάνω από τα χείλη φαραγγιών ή δίπλα από σημαντικά γεωμορφώματα και μοναδικούς βράχους? Εάν πρέπει να απαντήσω εγώ αυτό το ερώτημα, είναι σαφώς όχι. Σαφώς αυτό πρέπει να αποφευχθεί και για σκοπούς προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής και για σκοπούς προστασίας του μοναδικού, θα έλεγα, τοπίου της Χερσονήσου Ακάμα και προπάντων για σκοπούς προστασίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος αυτής της περιοχής. Ναι. Δηλαδή, τι έχει να επιδείξει αυτή η περιοχή πλέον εναντί άλλων τουριστικών περιοχών του νησιού? Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και παραθερισμού. Συναντάς κάτι το οποίο δυστυχώς συναντάς σε ελάχιστες περιοχές πλέον στην Κύπρο. Και αυτό είναι φυσικότητα. Και θα έχει επιπτώσεις, εννοείται, στο φυσικό ακριβώς περιβάλλον και το αλλάζει πλήρως το μοναδικό τοπίο της Χερσονήσου, του Ακάμα. Και δύο επιπλέον σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω, ασχέτως το ότι προέρχομαι υπό την ιδιότητα του επιστημονικού λειτουργού της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Εκπροσωπείτε πέντε οργανώσεις, αν θυμάμαι σωστά. Εκπροσωπώ την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, η οποία έχει 22 οργανώσεις. 22. Πέραν τούτου λοιπόν, πέραν της περιβαλλοντικής παραμέτρου, θα πρέπει να αναλογιστούμε το εξής. Έχουμε, ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή στη Χερσόνησο του Ακάμπου? Με βάση τα στοιχεία του ίδιου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, μόλις 17% των υφιστάμενων οικιστικών ζωνών έχει χτιστεί. Yeah. Δηλαδή, 83% των υφιστάμενων οικιστικών ζωνών είναι αναξιοποιητό και ανεκμετάλλευτο. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόλις 19% των τουριστικών ζωνών έχει χτιστεί. Δηλαδή, 81% παραμένει αναξιοποιητό και ανεκμετάλλευτο. Γιατί να επεκτείνουμε και ουσιαστικά να επεκτείνουμε υπέρμετρα, μην υπερδιπλασιάσουμε τις ζώνες τη στιγμή που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο απόθεμα στην περιοχή. Και αν χρειάζεται να τις επεκτείνουμε, με ποια κριτήρια το κάνουμε αυτό? Ναι. Ένα ακόμη ερώτημα το οποίο θεωρώ, ένα ακόμη σημείο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί, είναι αφορά το προς τα πού θέλουμε να κατευθύνουμε την ανάπτυξη. Θέλουμε εξειδικευμένες αναπτύξεις εκτός των ορίων ανάπτυξης? Θέλουμε επισκέψιμα αγροκτήματα σε περιοχές προστασίας της υπαίθρου ή μεμονωμένες κατοικίες? Τι θέλουμε? Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπάρξει στην περιοχή είναι οργανωμένη και συμπαγής ανάπτυξη εντός και πλησίων των τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να επωφελείται η τοπική κοινωνία και η οικονομία. Δηλαδή, να σας το πω σε πιο απλά μπορώ. Αν πρέπει να αποφεληθεί κάποιος από την ανάπτυξη της Χερσόνησου Ακάμα, από την αυξημένη επισκεψιμότητα, αυτή πρέπει να είναι η κοινωνία. Δηλαδή, να μένεις, να τρως, να διασκεδάζεις, να αγοράζεις στις κοινότητες και όχι στη μέση του πουθενά. Ναι. Αυτά θεωρώ. Έχετε εικόνα του αναθεωρημένου τοπικού σχεδίου, γιατί έχουν ήδη απορριφθεί κάποια πράγματα από το τμήμα περιβάλλοντος? Έχετε ναι, την πλήρη εικόνα στη διαβούλευση που γίνεται, γνωρίζετε ακριβώς? Έχουμε την πλήρη εικόνα. Έχουμε όσον το δυνατόν πληρέστερη εικόνα στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι μέλος των αρμόδιων επιστημονικών και τεχνικών επιτροπών που αξιολογούν τις επιπτώσεις των περιβάλλων. Άρα έχουμε ενώπιον μας όλες τις μελέτες στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, όλα τα συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία. Αυτό το οποίο, το μόνο το οποίο δεν έχουμε μπροστά μας, έχουμε επίσης τους χάρτες των πολεοδομικών ζωνών, ναι, το μόνο που δεν έχουμε μπροστά μας είναι αυτούσιο το κείμενο του τοπικού σχεδίου. Και αυτό, επειδή έγινε μια μεγάλη συζήτηση, θεωρώ ότι προκύπτουν δύο σημεία και πάλι. Το πρώτο είναι, γιατί σε άλλες περιπτώσεις το κείμενο αυτό δόθηκε στα μέλη των αρμόδιων επιτροπών, ενώ στην περίπτωση του ΑΚΑΜΑ δεν δόθηκε? Γιατί αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά? Και το δεύτερο σημείο είναι, από τη μια
ακούμε την πολεοδομική αρχή, δηλαδή είτε τον Υπουργό Εσωτερικών, είτε το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως, το οποίο εκχωρεί ουσιαστικά την εξουσία του, ο Υπουργός Εσωτερικών, να μας αναφέρει ότι μα δεν χρειάζεστε το κείμενο του τοπικού σχεδίου, όλες οι πρόνοιες περιγράφουν τα αναλυτικά. Μελέτες που. Στη λεπτομέρεια κρύβεται ο δαίμονας. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι. Εδώ υπάρχει μια γενής αντίφαση. Από τη μια, δεν χρειάζεται, μας λένε, να έχουμε. Αλλά το υπάρχει ένα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε επιστολές των συναρμόδιων αρχών που τοποθετήθηκαν αρνητικά στο πλαίσιο αξιολόγησης των περιβαλλοντικών αιτώσεων να αλλάζουν, με πρόσχημα ότι κατόπιν συνάντησης με τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Εκκίσεως στο γραφείο του και αφού μας δόθηκε πρόσβαση στο κείμενο του τοπικού σχεδίου, αναθεωρούμε τις απόψεις. Ναι. Εδώ υπάρχει μια γενής αντίφαση. Υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πολύ ευχαρίστως να το μάθουμε. Πήρατε απάντηση και αυτό που ρωτάτε? Όχι, ακόμη. Νομίζω ότι η απάντηση που δόθηκε δεν είναι επαρκή, κατά τη γνώμη. Η απάντηση που πήρατε ποια ήταν? Η απάντηση που δόθηκε επίσημα στο σχετικό αίτημα των δύο αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, περιβάλλοντος και εσωτερικών, ήταν ότι με βάση τον κανονισμό ΤΑΔΕ του περιπολοδομίας και χωροταξίας νόμου δεν μπορεί να δοθεί το προσχέδιο του κειμένου του τοπικού σχεδίου ούτε καν σε διαβαθμισμένη μορφή προς τα μέλη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Το οποίο, εντάξει, αυτό δεν συνάδει, θα έλεγα, με την αρχή της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουλάχιστον. Ναι. Τι περιμένουμε τώρα? Γιατί επιφυλάχθηκαν οι διοργανωτές το Σάββατο ότι θα συνεχίσουν έως το απορριφθεί το τοπικό σχέδιο. Το να απορριφθεί βεβαίως είναι το απόλυτο, έτσι? Κοιτάξτε, το να απορριφθεί δεν σημαίνει ότι θα απορριφθεί στην ολότητά του. Να μην έχουμε τοπικό σχέδιο. Ναι. Το να απορριφθεί, θα μπορούσα καλύτερα να σας πω, να απορριφθούν 10 ζώνες και 10 πρόνοιες, λέω τώρα. Το ερώτημα όμως που θα πρέπει να απαντήσω, εάν το πω αυτό, είναι ναι, κατά πόσον μπορεί να ισχύσει ένα τοπικό σχέδιο σε ανεπαρκή μορφή, δηλαδή να υιοθετηθεί μόνο το μισό. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν λάθος. Άρα το σωστό είναι να απορριφθεί και να πάμε και εκ νέου. Ναι. Να απορριφθεί, να αναθεωρηθεί, έτσι ώστε να διασφαλίσουν όλοι και από την περιβαλλοντική και από την πολεοδομική παράμετρο ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει αθρηστικά, θα έλεγα, όλα τα προβλήματα, όλες τις ανάγκες, για να μην έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα. Και εδώ κάτι τελευταίο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες. Αυτό, εντάξει, σε μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι, κατά τη γνώμη μου, αδικαιολόγητο. Ναι. Εν μέρει όμως είναι δικαιολογημένο. Και αυτό το οποίο ζητούμε είναι να δούμε τα αναγκαία πολεοδομικά εργαλεία και τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα για αποκατάσταση αυτού του αισθήματος αδικίας. Λοιπόν, σε αυτό το τοπικό σχέδιο δεν υπάρχουν τα εργαλεία όπως απαλλοτρίωση περίκλειση των ιδιωτικών περιουσιών εντός κρατικής δασικής γης, μεταφορά συντελεστή δόμησης από τεμάχια στην ύπαιστρο σε τεμάχια εντός ορίου ανάπτυξης, ακόμη και αποζημίωσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, για τεμάχια τα οποία βρίσκονταν, είχαν κάποια αναπτυξιακά δικαιώματα και τα χάνουν. Άρα το βασικό, η βασική πτυχή αυτού του τοπικού σχεδίου απουσιάζει από το σχεδιασμό του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε κάποια κίνηση από πλευράς κυβέρνησης ουσιαστικά, Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των εμπλεκομένων στο... Με βάση τη διαδικασία, ναι, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απόφαση της περιβαλλοντικής αρχής, η οποία στην κοινή συνεδρία των δύο συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών περιβάλλοντος και εσωτερικών δήλωσε ότι θέλει και θα επιδιώξει να έχει όλο τον απαραίτητο χρόνο για να προβεί σε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων στο πλαίσιο της έκδοσης αυτής της συνομάτευσης. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το περιεχόμενο αυτής της συνομάτευσης, θα δούμε τι έπρεπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.